Θα πάμε στον αγροτικό χώρο, κυρίες και κύριοι, να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν τους αγρότες αλλά και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Δημήτρη Καρακασίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Καρακασίδη. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Βλέπουμε ότι έχουν στηθεί οι αγρότες προχωράς σε κινητοποιήσεις. Έχουμε μπλόκα αγροτών. Έχει στηθεί το πρώτο μπλόκο στον κόμβο του Αντιγόνου. Είναι πολλά τα αιτήματα των αγροτών. Και φυσικά εσείς πώς κινείστε ώστε να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία των αγροτών και να παρέμβετε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Η δικιά μας παρέμβαση, βασικά στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών της περιφέρειάς μας και των κτηνοτρόφων. Θεωρούμε ότι τα αιτήματα τα οποία βάζουν στο τραπέζι είναι δίκαια. Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήρθαν οι αγρότες, συναντήθηκαν με εσάς, με την περιφέρεια, ώστε να βοηθήσετε να πάρετε τα αιτήματά τους και να επικοινωνήσετε άμεσα και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, γιατί και εκεί υπάρχουν θέματα που ζητάνε, και με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιες είναι οι δικές σας παρεμβάσεις, πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα ώστε να τους στηρίξετε σε αυτά που ζητάνε? Οι τιμές των προϊόντων, το κόστος των καυσίμων, η παραγωγή, το αφορολόγητο, ο κανονισμός, ο αφορισμός του ΕΛΓΑ, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι το ασφαλιστικό, είναι η υλοποίηση των προϊόντων, στην κτηνοτροφία για το γάλα. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, και εγώ προσωπικά, μετά τις τελευταίες, το μήνα αυτό που είχαμε τον παγετό, ναι, τον ολικό παγετό σε όλη την περιφέρειά μας, όλες τις περιφερειακές ενότητες, όπως ξέρετε, οι κτηνοτρόφοι είχαν μεγάλες επιπτώσεις από αυτή την κακοκαιρία. Γι' αυτό θεώρησα καλό να κάνω ένα έγγραφο προς τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, το οποίο το έχω κοινοποιήσει τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο στον Περιφερειάρχη μας και στους χωρικούς αντιπεριφέραξης, αλλά και στους βουλευτές. Με το οποίο ζητάω, όχι τώρα έγινε αυτό, ναι, τώρα, σήμερα, σήμερα έχει φύγει, γιατί περίμενα να, μαζί με το δικό μου το έγγραφο, να συνάψω και το έγγραφο της πολιτικής προστασίας, ακριβώς, που πιστοποιεί ότι τον αρχές του μήνα Ιανουάριο του 19, το πρώτο 15ήμερο ειδικά, που είχαμε τον ολικό παγετό. Μάλιστα. Τι ακριβώς αναφέρετε, τι ζητάτε εσείς από τον ΕΛΓΑ? Και φυσικά, προσέξτε, να μην ξεχάσουμε, επειδή μιλήσατε για παγετό, στα Γρεβενά είναι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άρα και εκεί θα πρέπει εκεί είναι το Υπουργείο να αποδίδει διαφορετικά. Από τη στιγμή που έχουμε έκτακτη ανάγκη, εκεί θα έχουν την αποζημίωση. Τι ζητάτε? Επειδή εσείς, ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει, δεν είναι στο καταστατικό του να αποζημιώνει τέτοιες καταστάσεις, ζητάμε να μεριμνήσει το Υπουργείο, ούτως ώστε να έχουμε τις ανάλογες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους. Μάλιστα. Ωραία. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα σας απαντήσει και αν προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες. Τώρα, να έρθουμε αύριο να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφερειακής Αρχής για τη χρονιά που πέρασε. Και ως ενεργή αντιπεριφερειάρχη, θα προχωρήσετε και εσείς στο δικό σας απολογισμό. Έτσι, επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε 2-3 σημαντικά σημεία τα οποία θα παρουσιάσετε και πού θα επικεντρωθείτε όσον αφορά την αντιπεριφέρεια αγροτικής ανάπτυξης? Ναι, κοιτάξτε, πολιτικά θα γίνει και ο απολογισμός, πέραν των υπηρεσιών, τα στοιχεία τα οποία δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειάς μας. Εγώ θα σταθώ στο πολιτικό κομμάτι. Και στο πολιτικό κομμάτι είναι ότι ως Περιφερειακή Αρχή, αυτή η συγκεκριμένη, με τον Περιφερειάρχη μας τον Θόδωρο τον Καρπίδη, κατορθώσαμε να πληρωθούν οι νέοι αγρότες, να ενταχθούν 998 οι περισσότεροι που είχαν κάνει αίτημα για να ενταχθούν σε αυτό το μέτρο. Θα πούμε ότι η περιφέρειά μας μπήκε σε 2 ενώσεις ευρωπαϊκές μέσα στο 2018, ότι κάναμε παρεμβάσεις όσον αφορά για τις ζημίες που είχαμε τόσο η Γεωργία όσο και οι κτηνοτρόφοι, ότι κατορθώσαμε όσον αφορά για τις ορεινές περιοχές να ενταχθούν όλοι σχεδόν η περιφέρειά μας, αν εξαιρέσουμε 15 χωριά από το Δήμο Βοΐου και λίγα χωριά των Γρεβενών. Πάνω σε αυτά θα επικεντρωθούμε. Μάλιστα. Είναι ο τελευταίος απολογισμός ως αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης αύριο, γιατί
Το ρωτάω αυτό γιατί ακούγεται ότι στις επόμενες αλλαγές, αν θα πραγματοποιήσει ο κύριος Καρυπίδης, δεν σας έχει μέσα στην ατζέντα του, κύριε Καρακασίδη. Είναι καθαρά θέμα του Περιφερειάρχη, όπως αυτός έκρινε και με τοποθέτησε το Σεπτέμβριο του 2017. Έτσι είναι και στην κρίση την δικιά του όσον αφορά για τις τοποθετήσεις των αντιπεριφερειών. Είστε δυσαρεστημένος αν σας αλλάξει? Βλάβουμε και διάφορα ρεπορτάζ. Διαβάσαμε στο τελευταίο έτσι ρεπορτάζ που παρουσίασε στο kozana.gr όσον αφορά τη συνάντηση του συνδυασμού ανατροπή-δημιουργία, ότι εκφράστηκαν κάποιες έτσι μικρότερες παραθέσεις. Κάποιοι, όπως ο κύριος Στεργιούλης, ο κύριος Σιμπίδης, δεν πρόκειται να κατέβουν. Αλλά μήπως τη δυσαρέσκεια στο πρόσωπό σας την έχει ο κύριος Καρυπίδης, γιατί ψηφίσατε τελευταία το ψήφισμα που κατέβασε ο κύριος Δακής για τη Συμφωνία των Πρεσπών? Να τα λέμε κιόλας αυτά, γιατί ήσασταν μέσα στους πέντε που φύγατε από την παράταξη του κυρίου Καρυπίδη και ψηφίσατε το ψήφισμα του κυρίου Δακή. Πώς σχολιάζετε? Από την αρχή της αυτής της περιφερειακής αρχής, από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα που συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι τις 31/8 του 2019, ποτέ δεν έπεσε στο τραπέζι όσον αφορά να μας πει ο Περιφερειάρχης το τι θα ψηφίσουμε σε οποιοδήποτε ψήφισμα, σε οποιοδήποτε θέμα είχε συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Καθαρά ήταν θέμα των συναδέλφων, αυτοί οι οποίοι αποφασίσανε είτε θετικά είτε αρνητικά με την ψήφο τους όσον αφορά το ψήφισμα αυτό για το Σκοπιανό. Δεν υπόθηκε κάτι δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είπατε ότι αν θα είμαι δυσαρεστημένος ή όχι. Νομίζω ότι... Ναι, γιατί πολλές φορές όταν δεν ακολουθείτε μια γραμμή ενός συνδυασμού, λογικό είναι να υπάρχει και κάποια δυσαρέσκεια. Δυσαρέσκεια δεν πιστεύω να υπάρχει και από πλευράς του Περιφερειάρχη, γιατί όπως σας είπα, σε κανένα θέμα ο Περιφερειάρχης, αυτό μπορούν να το επικαλεστούν όλοι οι συνάδελφοι, δεν μας είπε το τι θα πρέπει να κάνουμε. Ψηφίσαμε κατά συνείδηση. Μάλιστα. Και η δικιά μου η ψήφος έτσι έκλεινα και έτσι αποφάσισα. Τώρα εσείς θα συνεχίσετε στον συνδυασμό, θα είστε ξανά υποψήφιος με τον κύριο Καρυπίδη ή το επόμενο σας βήμα είναι στο πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης? Ποιες είναι οι επόμενες? Ναι, είχατε τοποθετηθεί, αλλά δεν έχετε ξεκαθαρίσει αν θα είστε στην περιφέρεια ή θα πάτε στο Δήμο. Αυτό δεν το έχετε ξεκαθαρίσει. Δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Έχουμε ένα γρίφο στο, όχι, γρίφος στο δεν υπάρχει, σας. Όχι, δεν υπάρχει γρίφος. Ναι. Το έχω ξεκαθαρίσει ότι αν ασχοληθεί στο Δήμο Ιορδέας συγκεκριμένα ο Παναγιώτης ο Πλακετάς και θελήσει να είμαι μαζί του, θα είμαι μαζί του. Μάλιστα. Γιατί δεν θέλετε να παραμείνετε στην περιφέρεια? Δεν θεωρείτε ότι έχετε κάνει έργο και ότι θα πρέπει να συνεχίσετε ξανά σαν περιφερειακή αρχή, αν σας στηρίξει ο κόσμος? Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος όσον αφορά για το θέμα για την περιφέρεια, για μένα θα κλείσει. Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι... Γιατί να επανέλθω ότι είτε αποφασίσει ο Παναγιώτης ο Πλακετάς να κατέβει στο Δήμο Ιορδέας, είτε η δικιά του απόφαση θα είναι να συνεχίσει ή να μη συνεχίσει, μετά και εγώ θα πάρω τις αποφάσεις μου. Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε ότι στην παράταξη που είχατε τις προηγούμενες μέρες είχαμε και τυχηρές απουσίες? Κυριάκος Ιωαννίδης, Ευάγγελος Σιμανδράκος, Σωτήρης Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνος Καναβός και Θόδωρος Θεοδόρου. Αυτοί θεωρείτε ότι μπορεί να έστειλαν και μήνυμα στον κύριο Καρυπίδη? Ότι δεν τον στηρίζουν πλέον ή ότι δεν θέλουν να πορευτούν μαζί του? Δεν ξέρω τους λόγους που δεν ήρθανε. Αν ήταν προσωπικοί, αν ήταν άλλοι λόγοι σοβαροί. Μάλιστα. Που κρίνανε να μην έρθουν. Και βλέπουμε ότι ο συνάδελφός σας από την Τολεμαία, ο κύριος Στεργιούλης και ο κύριος Ζουμπίδης πλέον ότι δεν θα πορευτούν με το συνδυασμό του κύριου Καρυπίδη. Πώς το σχολιάζετε κι αυτό? Είναι αποφάσεις προσωπικές. Τώρα. Δεν θέλω να μπω σε σχόλια συναδέλφων όσον αφορά για την απόφαση την οποία έχουν πάρει. Όπως και εγώ θα πάρω μία απόφαση, έτσι και αυτοί θα πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις. Που είναι καθαρά προσωπικές. Ωραία. Τώρα, να αφούμε λίγο στην Πτολεμαϊδά, επειδή ψηφίσατε το ψήφισμα του κυρίου Δακή ενάντια στη συμφωνία και στέλνετε μήνυμα ότι δεν πρέπει οι βουλευτές να το ψηφίσουν. Είδαμε χθες ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιορδέας ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να πάρθει μια απόφαση να κηρυχθούν ανεπιθύμητοι 4 βουλευτές της Περιφερειακής Ανότητας που ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν πέρασε όμως η πρόταση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της συμπολίτευσης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συμμετάσχει από εδώ και πέρα σε κάθε μορφή δημοκρατικής αντίδρασης και κινητοποίησης προς ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Εσείς με ποια θέση είστε της αντιπολίτευσης, και το λέω επειδή είστε κάτοικος Πτολεμαϊδας, αλλά είστε και αντιπεριφερειάρχες, να είναι ανεπιθύμητοι βουλευτές ή να συμμετέχουν
όλοι μαζί σε κάθε μορφή δημοκρατικής αντίδρασης, κινητοποίησης για κύρωση αυτής της συμφωνίας. Κοιτάξτε να δείτε, από αυτή την ιστορία που ανοίχθηκε όσον αφορά το Σκοπιανό, δεν θα πω μακεδονικό εγώ, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε νυφαλιότητα και σοβαρότητα, ανεξάρτητα από ποια μεριά, που δεν κάνει να το πούμε και έτσι, από τέλος πάντων το τι θέλουμε, το αν ήμασταν υπέρ του ψηφίσματος ή όχι. Νομίζω ότι αυτές είναι ακραίες αντιδράσεις όσον αφορά το αν θα είναι επιθύμητοι ή όχι. Εγώ κρίνω ότι με οποιοδήποτε δημοκρατικό μέσον μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη συμφωνία, θα πρέπει να το κάνουμε. Είναι υπέρ αυτής της απόψεως. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει? Βλέπουμε, εντάξει, την αντιπολίτευση ζήτησε να είναι ανεπιθύμητοι βουλευτές. Στο ψήφισμα που ψηφίσατε εσείς, τους ζητούσατε να μην ψηφίσουν. Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Πολιτικά, ό,τι μέσο μπορεί να υπάρξει, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Αυτό θα το κρίνουν πρώτα-πρώτα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία δεν συμφωνούν. Και καλό θα είναι έστω και μια φορά να υπάρχει μια ομοφωνία και να δείξουν στο λαό τι πρέπει να κάνουν. Ακριβώς. Μας. Τώρα, να μείνουμε και πάμε και στο χώρο της αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού. Είστε κάτοικος της Πτολεμαϊδής, είστε ενεργός πολίτης, είστε περιφερειακός σύμβουλος αντιπεριφερειακής. Πώς κρίνετε τις μέχρι τώρα υποψηφιότητες στο Δήμο Ορδέας? Γιάννης Καραβασίλης, Στάδης Κοκκινίδης, το όνομα σε εισαγωγικά του Παναγιώτη Πλακεντά, το οποίο ακούγεται, και του νυν δημάρχου του Σάββατο Ζαμανίδη. Ευθέως τώρα. Και η κυρία Τερζοπούλου. Ναι, και την κυρία Τερζοπούλου. Την κυρία Αθηνά Τερζοπούλου, η οποία έχει ακουστεί ότι θα είναι ανακοίνωση, θα είναι υποψήφια δήμαρχος Ορδέας. Πώς κρίνετε αυτές τις υποψηφιότητες ως πολίτης και φυσικά με το ενδεχόμενο ότι μπορεί να συστρατευτείτε και εσείς στο Δήμο της Ορδέας? Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι υποψηφιότητες νομίζω θα κριθούν από τον λαό της Ορδέας. Γνωστοί και οι τρεις οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, τόσο η κυρία Τριζοπούλου η Αθηνά, όσο ο Κοκκινίδης ο Στάθης και ο Καραβασίλης ο Γιάννης. Ασχολήθηκαν με τα κοινά, οπότε θα κριθούν. Αυτοί οι τρεις μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει. Τώρα, να ευχηθούμε και από εδώ, από αυτό το βήμα, περαστικά στον δήμαρχό μας τον Ζαμανίδη, να περάσει το πρόβλημα υγείας που έχει, και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, αν θα βάλει ως υποψήφιος. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας, να κλείσουμε με την περιφέρεια. Στις 26 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την νέα περιφερειακή διοίκηση. Μέχρι στιγμής έχουμε τον εν ενεργεία περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κασαπίδη, την κυρία Ζεμπιλιάδου, τον υποψήφιο του ΚΚΕ, τον κύριο Χαστά. Θεωρείτε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, την εκλογική, με αυτούς τους τέσσερις συνδυασμούς, καταρχήν πώς κρίνετε αυτές τις τέσσερις υποψηφιότητες? Θα ήθελα ένα σχόλιο από τον Δημήτρη Καρακασίδη. Νομίζω ότι όλες οι υποψηφιότητες αυτές οι οποίες έχουν ανακοινωθεί είναι καλές. Και θα είναι καλές για το καλό της περιφέρειάς μας. Και οι τέσσερις αυτούς που αναφέρετε, ειδικά επειδή γνωρίζω τόσο και την κυρία Ζημπηλιάδου του Γεωργία, όσο και τον Κασαπίδη τον Γιώργο, αλλά και τον περιφερειάρχη μας τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, νομίζω ότι είναι προς το καλό του τόπου μας. Μα θεωρείτε ότι ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όπως βλέπετε, έτσι, με όλα όσα έχουν γίνει, με όλα όσα έχει μιλήσει και έχει υποσχεθεί? Το έργο το οποίο επετέλεσε αυτή η περιφερειακή αρχή είναι μεγάλο και τεράστιο. Ναι. Νομίζω ότι όμως δεν βγήκε προς τα έξω και δεν αποδόθηκε όπως έπρεπε. Ποιος ευθύνεται? Δηλαδή, οι πολίτες της περιφέρειάς μας δεν έχουν γνωρίσει το τι έχει κάνει αυτή η περιφερειακή αρχή. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό όμως, κύριε Καραγκασίδη? Κατά πρώτο, νομίζω ότι και εμείς έχουμε την ευθύνη. Εμείς και ως περιφερειακή σύμβουλοι και ως αντιπεριφερειάρχες, που δεν βγήκαμε προς τα έξω και όσες φορές είχαμε καλεστεί από οπουδήποτε να πούμε αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Δηλαδή, να πούμε τώρα με ευκαιρία που με δίνεται, όσον αφορά για το μειωμένο το ρεύμα. Κανένας δεν το πίστευε όταν ξεκινήσαμε ότι τελικά μέσα στη θητεία μας αυτή θα πραγματοποιηθεί. Και όπως έγινε. Θα πρέπει να λέμε τα καλά. Να πούμε για την πυροσβεστική στην Ορδέα. Να πούμε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του τένις. Αν έχετε έρθει να δείτε, είναι ένα πρότυπο αθλητικών εγκαταστάσεων.
που έχει δώσει μία ώθηση στο τένις και στην, γενικότερα στην περιοχή της Εορδαίας. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι δύσκολος αντίπαλος ο κύριος Κασαπίδης για τον κύριο Καρυπίδη? Δύσκολος θα φανεί από το, και από το αποτέλεσμα, αλλά και από την, τους επόμενους μήνες που θα ξεκινήσει η προεκλογική εξεταδία. Το ότι ο κύριος Κασαπίδης είναι ενεργεία βουλευτής είναι ένα σημαντικό ατού. Αλλά και από την άλλη μεριά, το ότι ο κύριος Καρυπίδης ως περιφερειάρχης θα κατέβει ξανά εκ νέου και με αυτό το έργο το οποίο έχει επιτελέσει, θα φανεί, όπως σας είπα, από το αποτέλεσμα.